Τη χάρη του Θεού απομακρύνουν κυρίως τέσσερις κακίες, λέει ο Άγιος Θεοφάνης. Πρώτον, η οργή. Δεύτερον, η αδικία. Αυτό το τόνιζε και ο Άγιος Παΐσιος. Αν αδικήσεις έναν άνθρωπο, μην περιμένεις μετά να έχεις εμπειρία Θεού, να έχεις ευλογία Θεού. Τρίτον, η κατάκριση. Απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Και τέταρτον, η υπερηφάνεια. Και τι ελκύει τη χάρη? Οι αντίθετες σε αυτές αρετές. Η πραότητα, που είναι το αντίθετο της οργής. Η δικαιοσύνη, που είναι το αντίθετο της αδικίας. Το ακατάκριτο, το αντίθετο της κατάκρισης. Και η ταπεινοφροσύνη, το αντίθετο της υπερηφανίας. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που ουσιαστικά μας δίνει οντότητα και αξία. Χωρίς τη χάρη του Θεού, λέει ο Άγιος Δημήτρης του Ροστόφ, δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένα ξερό καλάμι, ένα άκαρπο δέντρο, ένα άχρηστο κουρελόπανο, σκεύος αμαρτίας, δοχείο παθών. Όλα τα καλά που έχεις μέσα σου είναι της χάριτος του Θεού. Δικά σου είναι μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες. Όταν ο άνθρωπος το συνειδητοποιήσει αυτό, τότε διαφυλάσσεται ταπεινός. Σκοπός της χριστιανικής ζωής, θα μας πει και ο περίφημος Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, είναι να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι αρετές είναι το μέσο για να λάβουμε τη χάρη. Έτσι, όσο κανείς ασκεί, καλλιεργεί τις αρετές, τόσο γεμίζει με χάρη Θεού. Όσο κανείς προσεύχεται, νηστεύει, μελετά πνευματικά, σιωπά, τόσο και πληρούνται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ο Άγιος Σεραφείμ, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να λάβουμε τη χάρη, με την έννοια να ενεργοποιήσουμε τη χάρη και να την φανερώσουμε όσο γίνεται περισσότερο έντονα. Γιατί, όπως μας λέει και ένας άλλος ασκητικός πατέρας, ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, κατά το μέτρο που θα εργαστούμε τις εντολές, θα φανερώσουμε την κρυμμένη χάρη που πήραμε από το Άγιο Βάφτισμα. Όλοι θα μπορούσαμε να γίνουμε Άγιοι και Μεγάλοι Άγιοι, αν εργαζόμαστε σωστά πνευματικά, καλλιεργώντας τις αρετές.